Έτσι, γεια σου Τάσο, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι, εσύ? Να πούμε ότι, εντάξει, σήμερα μιλάμε για 17 παίχτες είναι, ναι. 18, δηλαδή ξεκινάμε με λίγους, ναι. Γιατί όπως έχω εξηγήσει θα έρθουν άλλες δυο φουρνιές μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Ναι. Σήμερα ήταν ο Κρίστισον, ο Παπαδούδης, ναι. Ο Ροντινέη, ο Ανδρούτσος, ο Ραμόν, ο Κίτσος, ο Σισε, ο Μπα, ο Ντόι, μας είπε ένα στόπερ, ο Πέπε, ο Φατιγκά, ο Φορτούνης, ο Καρβάλιο, ο Μπιτίκη, ναι. Ο Βρουσάη, ο Μπιέλ, ο Ελαράμπι και ο Λοβέρα. Μάλιστα. Είναι 18 παίχτες. Δεν είχαμε δύο ενδεκάδες σήμερα. Όχι. Θα έχουμε συντόμως. Mm-hmm. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι αυτοί οι 18 ξεκινάνε. Δεν λέμε ότι θα μείνουν και 18. Ναι. Λέμε όμως ότι ξεκινάνε αυτοί και βλέπουμε. Mm-hmm. Και βλέπουμε. Προφανώς, αν μη τι άλλο, κάποιοι από αυτούς που θεωρούνται αμφίβολοι για το μέλλον τους, ιδανικοί, ξέρω, θα αξιολογηθούν αυτό το πρώτο διάστημα, mm-hmm. από τον προπονητή. Ναι. Κατά τα άλλα... Λοιπόν, έχω πολλές ερωτήσεις, πραγματικά. Ούτε... Τι έγινε? Ούτε το... Τι έχει συμβεί δηλαδή? Ούτε το Σάββατο, δεν ξέρω. Τι δεν έχουμε, ξέρω. Ρε παιδιά. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες, τι γίνεται με Γκάρι, ο Κασάμι έφυγε. Ο Κασάμι βέβαια, μην υπάρχει, θα έφυγε. Υπάρχει, ο Γκάρι δεν υπολογίζεται, τα έχουμε πει αυτά. Ωραία. Περίπτωση Νίκα του Λεβαδιακού ενδιαφέρει? Δεν ξέρω, εγώ για τον Παναθηναϊκό έχω ακούσει για τον Νίκα. Ωραία. Δεν έχω ακούσει για τον Ολυμπιακό κάτι. Υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ελιονόση που μένει ελεύθερος από τη Southampton? Τώρα δεν θα κάνουμε τώρα αυτά τα τέτοια, γιατί δεν βγαίνει νόημα. Άσε να πω ότι εγώ να πω, γιατί ο καθένας με όλο το σεβασμό έχει κάτι στο μυαλό του, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια τελική ευθεία, έχει πατήσει γκάζι για να κάνει τις πρώτες του μεταγραφές. Όπως είχαμε πει και χωρίς, ας πούμε, να υπήρχε ενημέρωση ότι ο στόχος, που επιβεβαιώνεται τώρα ότι ο στόχος είναι το αργοτερότερο που λέει μια ψυχή, 5 Ιουλίου να έχει ο Ολυμπιακός πάρει τους παίκτες που καταρχάς θέλει να πάρει. Για να είναι μαζί στην Αυστρία. Βέβαια. Και να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο να δώσει έως τότε. Ναι. Αυτό έχουμε σε αυτή τη φάση. Ονόματα πράγματι υπάρχουν πολλά από το εξωτερικό, ναι. Και από την Ισπανία, mm-hmm. ιδιαίτερα από την Ισπανία, που είναι και λογικό τέλος, ναι. πάντων αυτό. Mm-hmm. Και οι δύο. Κάποια από αυτά που μαθαίνουμε, τον Νταρντέρ, τον Βινίσιους, τον Καμπρέρα που είναι τρεις Ισπανιόλ, ο Γουίλιαν που είναι στην Πέτις, που ήταν ο Κορδόν τον πήγε, ο Ματσίς που ήταν στη Γρανάδα μαζί του, και μόνο από τους συνειρμούς και από τις θέσεις που παίζουν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχουν κάποια βάση κάποια από αυτά. Δεν μπορώ όμως να είμαι πιο συγκεκριμένος σε αυτή τη φάση, Τάσο. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ατυχώς. Ο Ντελόρ έχει προκύψει από τη Γαλλία επίσης. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάλι για το Ρέαμτσουκ, ναι. που είναι ένας παίκτης που έχει αγορά, μπορεί εμείς να μην τον εκτιμάμε τόσο πολύ εδώ, αλλά σε κάθε μεταγραφική περίοδο να ξέρει ο κόσμος ότι έρχονται προτάσεις, όχι έρχονται προτάσεις, λεφτά. Δεν λέω ότι έρχονται προτάσεις τρελές και τέτοια. Αλλά τα λεφτά που το έχει δώσει ο Ολυμπιακός για να τον αγοράσει έρχονται παραπάνω πάντως. Υπάρχουν και τώρα προσφορές. Θα δούμε ο Ολυμπιακός τι θα κάνει, αν κάποια προσφορά τον ικανοποιεί και αυτόν και τον παίχτη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είχα να πω για το Ρέαμτσουκ, κάτι παραπάνω. Έχουν έρθει και 5 βοηθοί του
Κορδόν, βγάλανε και τις φωτογραφίες τους και αυτά. Ναι. Όπως είπαμε, ο βασικός του βοηθός είναι ένας, ο γυμναστής ο άλλος, προπονητής στον goalkeeper ο άλλος, γυμναστής, αναλυτής, συγγνώμη, φυσιοθεραπευτής, αυτοί είναι οι πέντε βοηθοί του. Έκανε και κάποιες δηλώσεις καταλήγοντας πάμε Ολυμπιακέ, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Αυτά έτσι. Μετά την Νόρτζελαντ. Α, για τον Κρίστινσον να πω, τον τερματοφύλακα, ότι είναι προφανές ότι για να είναι αυτός στην πρώτη, αυτός και ο Ανδρούτσος που είναι η μόνη των οποίων λήγουν τα συμβόλαια που είναι εδώ, ότι προφανώς θα γίνεται συζήτηση για να μείνει. Ναι. Ο Κρίστον, σαν τρίτος τερματοφύλακας, Ναι. Mm-hmm. Έτσι. Και Σλοβάτσκο ανακοίνωσε φιλικό με Ολυμπιακό, η Τσέχη. Τα δύο φιλικά είναι Ολυμπιακός, δεν έχει ακόμα τις ημερομηνίες, γι' αυτό δεν τα λέει. Ναι. Πρέπει να τα βρει εκεί ο προπονητής κάτω τι ακριβώς θέλει. Τα δύο φιλικά, τα σίγουρα που λέμε στην Αυστρία, είναι με την ομάδα της Τσεχίας αυτήν. Τη Σλοβάτσκο, ναι. Σλοβάτσκο, η οποία έπαιξε φέτος, πήγε καλά στο Conference Link, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, δεν θα σου το πω με σιγουριά, δεν θυμάμαι, απλά είδα ότι φέτος τερμάτισε. Έπαιξε τέλος πάντων ο Μίλους, θυμάμαι ότι έπαιξε σίγουρα ο Μίλους Κον Σλοβάτσκο λοιπόν, που τερμάτισε πέμπτη νομίζω. Ναι, πέμπτη από ό,τι είδα, φέτος και τουλάχιστον. Και με την Όρτζελαντ είπαμε τη δευτεραθλήτρια Δανίας. Mm-hmm. Αυτά, για την ώρα. Άλλο, ναι. Mm. Για την ώρα, αυτά έχουμε για την ώρα.